Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρος, κύριε Υπουργοί, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αγαπητά έδρανα της αντιπολίτευσης. Τα αναφέρω βέβαια γιατί βλέπω δεν υπάρχει κανείς. Φύγανε λέει, αξιωματικής αντιπολίτευσης, σωστά, ναι, αξιωματικής αντιπολίτευσης, όχι αντιπολίτευσης. Αυτό θέλω να στελτεύσω. Αποχωρήσανε λέει, γιατί λέει δεν κάνουμε κάτι καλό. Τώρα εγώ αναρωτιέμαι, όπως μπερδεύτηκα δηλαδή, όπως με μπερδεύουν πολλές φορές, δεν κάνουμε κάτι καλό. Δηλαδή τι λέμε, ότι φέρνουμε μία διάταξη όπου τα πολιτικά πρόσωπα έχουν τις πολιτική ευθύνη, ασκούνται σε εξουσία σε αυτή τη χώρα, δεν πρέπει να έχουν τι, εταιρείες στο εξωτερικό. Μα φυσικά και δεν πρέπει να έχουν. Πώς θα πείσουμε ως πολιτικό προσωπικό, κάντε επενδύσεις, ελάτε επενδύσεις στην Ελλάδα και εμείς οι ίδιοι να παίρνουμε μετοχές και να κάνουμε επενδύσεις στο εξωτερικό. Μάλλον αυτό πρέπει να το έχει κάποιος που έχει διχασμένες προσωπικότητες. Ιδάλλως, λογικά σκεπτόμενος πολίτης και πολιτικών και άνθρωπος ο οποίος θέλει να προσφέρει σε αυτή τη χώρα, δεν μπορεί να το κάνει. Γιατί αποχώρησαν? Για το αυτονόητο, το λογικό που πάμε να ψηφίσουμε σήμερα ως τροπολογία. Σε μια πολύ σωστή διάταξη. Σε μια διάταξη που την έχει ανάγκη η ελληνική κοινωνία. Προφανώς, και νομίζω το είπε ο κοινοβουλευτικός μας εκπρόσωπος, ενέχει, υποκρύπτει ενοχή, μήπως, ως ερωτηματικό. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εξωχώριες εταιρείες είναι αυτές που είναι έξω από τη χώρα. Δεν είναι κάτι διαφορετικό. Απλά ανακαλύφθηκε ως μέσο της προηγούμενης δεκαετίας για να κρύβεται όλο το μαύρο χρήμα, να κρύβεται όλη η διαφθορά. Και εδώ είναι που έχουμε. Όλα τα πολιτικά σκάνδαλα ήταν συνδεδεμένα με εξωχώρες εταιρείες. Πού όμως εξωχώρες εταιρείες? Είδατε καμιά εξωχώρια εταιρεία, κάποιο από τα πολιτικά πρόσωπα που συζητιούνται στα σκάνδαλα να είναι στη Γερμανία, Ιταλία, Ισπανία? Δηλαδή σε χώρες οι οποίες δεν είναι φορολογική παράδεση, έχουν υπογράψει τη σύμβαση περί αποφυγής διπλής φορολογίας με τη χώρα μας και συνεργάσιμες. Πού γινόταν αυτά? Νησιά Κέιμαν, κάποιες άλλες, στην Κύπρο που είχε χαμηλότερο συντελεστής. Εκεί γινότανε. Όπου υπήρχε τεράστια διαφορά φορολογικών συντελεστών ή δεν υπήρχε συμφωνία συνεργάσιμης χώρας. Αυτό δεν λαμβάνεται υπόψη. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αυτή η διάταξη σήμερα είναι όντως προστασία του πολιτικού συστήματος, αλλά δεν είναι μόνο προστασία του πολιτικού συστήματος. Είναι ουσία και την ανέφερα προηγουμένως. Δεν μπορεί να καλούμε εμείς ελάτε επενδυτές και εμείς οι πολιτικοί αυτής της χώρας να επενδύουν σε μια ξένη χώρα. Αναφέρθηκαν το πώς έγινε αυτή η εξέλιξη. Αν αυτό έγινε γιατί δεν το σκέφτηκε ο Υπουργός, γιατί του ξέφυγε, εγώ θα πω το εξής. Το ότι μπορεί να μην το σκέφτηκαν για τον οποιοδήποτε άλλο λόγο, πηγαίνοντας να διορθώσουν μία διάταξη του 10, να τη συγκεκριμενοποιήσουν μετά από την εισήγηση της Γκρέκο, πολύ καλά έγινε. Γιατί θεωρώ πολύ μεγάλη ευκαιρία όλος αυτός ο ντόρος που έγινε να έρθουμε και να δώσουμε μια καθολική απαγόρευση σε αυτό που ίσχυε μέχρι σήμερα. Στο να δημιουργούν πολιτικά πρόσωπα εταιρείες και να έχουν μετοχές και να συμμετέχουν σε διοικητικά συμβούλια. Τι έχουμε όμως αυτές τις μέρες? Όλα τα κανάλια, το μέγιστο, ο περισσότερος αριθμός των καναλιών και των μέσων ενημέρωσης και με όλα τα στελέχη της αντιπολίτευσης να αρχίζουν και να βάλουν κατά της κυβέρνησης, κατά του Υπουργείου. Σκάψαν ένα πολύ μεγάλο λάκκο. Ναι, αλλά σήμερα δεν κάθισαν να το υπερασπιστούν, να δούμε ποιον θα ρίξουν. Την κυβέρνηση ή θα πέσουν οι ίδιοι μέσα? Επειδή σκάψαν ένα πολύ μεγάλο λάκκο, πέσανε μέσα. Και δεν μπορώ να διανοηθώ πώς η Νέα Δημοκρατία μετά από αυτήν την αποχή της, από αυτήν την ψηφοφορία, θα έρθει να δικαιολογήσει το οτιδήποτε. Θα πρέπει να ξέρουν ότι θα τους ακολουθούν πολλά χρόνια αυτήν η αποχή τους από αυτήν την ψηφοφορία. Και θα τους ακολουθεί γιατί έχουν ενοχή και δεν μπορούν να καλύψουν αυτά τα οποία θέλανε να καλύψουν. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, και κύριε Υπουργέ, να είστε σίγουροι ότι στο άκουσμα και μόνο αυτής της τροπολογίας μεγάλο μέρος του ελληνικού λαού κατάλαβε. Και κατάλαβε ότι η προηγούμενη διάταξη πήγαινε όντως να διορθώσει κάτι
που ήταν αδευτείς το 2010, αλλά αυτό δεν ήταν αρκετό. Και άρα, χωρίς να διεκδικούμε, όπως είπε και άλλος συνάδελφος, το αλάθητο του Πάπα, ερχόμαστε και κάνουμε μια τροπολογία και κάνουμε μια τροπολογία την οποία υπερψηφίζουμε, μια τροπολογία η οποία βάζει τα πράγματα στην πραγματική τους διάσταση. Ο πολιτικός, ο Έλληνας πολιτικός, ο ασκώντης την εξουσία στη χώρα, θα πρέπει να επενδύει στη χώρα και όχι σε άλλες χώρες. Ευχαριστώ.